Τα μέτρα που προωθεί το Υπουργείο Ανάπτυξης για τους φόρους έχουν σκοπό να εξυπηρετήσουν συγκεκριμένα συμφέροντα, είπε στην TRT ο πρόεδρος του Σωματείου Αρτοπιών Νομοτρικάλων, κ. Πάρης Καλογάνας. Θέλουν να πουλάνε το κατεψυγμένο ψωμί με τις ευλογίες του Υπουργείου Ανάπτυξης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να πουλάνε το κατεψυγμένο ψωμί ονομάζοντάς το φρέσκο στις αλυσίδες των πολυκαταστημάτων και σε χώρους ο οποίος δεν είναι αρτοπία. Αυτό το πράγμα φυσικά έρχεται απέναντι από τους αρτοπιούς, τους βιοτέχνες. Ο κύριος Καλογράνας σημείωσε ότι είναι απαράδεκτο να έχει την ένδειξη του φούρνου κάποιος που δεν παρασκευάζει ψωμί. Ο κύριος Καλογράνας είπε ότι αυτό θα είναι κοροϊδί για τους καταναλωτές και το Υπουργείο δεν έχει τα επιχειρήματα να πείσει τον απλό πολίτη. Θα ήθελα να στείλω ένα μήνυμα προς τους καταναλωτές να προσέχουν από πού αγοράζουν το ψωμί και τα διάφορα αρτοσκευάσματα, να προσέχουν πάρα πολύ τι δίνουν στα παιδιά τους, τις διατροφικές αξίες που έχει αυτό το ψωμί και πόσο ακατάλληλο μπορεί να είναι.